Και έχουμε και τα νέα από Ελλάδα. Βεβαίως έχουμε την Εύη μας, το κορίτσι μου, το όμορφο. Να το κορίτσι μου με όλη τη θετική της ενέργεια. Καλημέρα. Καλημέρα, όμορφη μέρα. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Και μου φτιάξατε και τη διάθεση, γιατί σας παρακολούθησα τώρα στη συζήτηση με τους συναδέλφους εκεί στο πάνελ σου. Να σου πω, συμφωνείς εσύ με όσα έχεις ακούσει από αυτή την έρευνα? Συμφωνώ γενικά. Θα προσθέσω όμως αυτό που είπες και εσύ, ότι μια σχέση θέλει αγάπη, σεβασμό, φροντίδα. Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι που μένουν. Και το σεξ δεν είναι πάντα έτσι, στην πρώτη επιλογή. Έτσι ακριβώς. Περνώντας τα χρόνια, τόσα πολλά γίνονται μέσα σε μία σχέση, σε ένα ζευγάρι, κανή οικογένεια, έχει προβλήματα, έρχονται όλα αυτά. Που βεβαίως άλλα πράγματα είναι που τους δένουν. Είναι και αυτό βεβαίως, αλλά είναι και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, Εύη μου, για πες μου, τι γίνεται εκεί? Είμαστε πολύ καλά γενικά, που σήμερα έχουμε πάλι ένα μικρό καλοκαίρι στον καιρό. Α, μάλιστα. Εμείς έχουμε μεγάλο καλοκαίρι. Εσείς διανύετε ένα μεγάλο καλοκαίρι, δεν έχετε αλλάξει εποχή. Εμείς λοιπόν ευτυχώς για τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλές θερμοκρασίες. Κάτι που μας βολεύει πάρα πολύ, γιατί το νούμερο ένα θέμα συζήτησης είναι τι θα γίνει με την ζέστη των οικοκυριών το χειμώνα. Ένα θέμα που απασχόλησε και την ομιλία του Πρωθυπουργού το περασμένο Σαββατοκύριακο κατά την ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη εξίσουση με έναν άγνωστο παράγοντα Χ, ο οποίος είναι τι θα γίνει με την παροχή του φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Στο εξής, αυτό που δήλωσε ο Πρωθυπουργός είναι ότι υπάρχει ειδική μέρημνα να υπάρξει επιδότηση στα νοικοκυριά, όπως έγινε δηλαδή και με το ηλεκτρικό ρεύμα, και μία μορφή μπόνους στους ανθρώπους που θα καταναλώσουν λιγότερο φυσικό αέριο από πέρυσι. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι η τιμή του φυσικού αερίου έχει δεκαπλασιαστεί εν συγκρίση με την περασμένη χρονιά. Όλα δυστυχώς είναι συνάρτηση της απόφασης της Ρωσίας αλλά και του πολέμου που δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα αυτό στην παροχή φυσικού αερίου. Έχουμε την σύσκεψη των υπουργών στη Σύνοδο Κορυφής που πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσουν γενικά, γιατί θα πρέπει να βρεθεί και η χρηματοδότηση για να επιβεβαιωθούν τα νοικοκυριά μας. Και αυτό που έχει σημασία να σου πω είναι ότι ο κόσμος προσανατολίζεται στα καυσόξυλα, στα τζάκια δηλαδή, στις σόμπες με τα πέλετ, αλλά και εκεί θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην αγορά. Καθότι όλα αυτά, Βρέβη μου, όλα αυτά είναι αλυσίδα, έτσι. Αναμένεται ένας δύσκολος χειμώνας. Αναμένεται ένας πολύ κρύος χειμώνας. Ο κόσμος πρέπει να ζεστάει τα σπίτια του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, το φυσικό αέριο, το οποίο ήταν πολύ πιο φθηνό, έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί κι άλλο. Μιλάμε για τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια τεράστια αύξηση. Επομένως, δεν ξέρω τι θα κάνουν τα νοικοκυριά. Πραγματικά, είναι πολύ δύσκολο. Θα σου πω ότι είναι 700.000 τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά, είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο, ναι. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και επειδή έχει πέσει ήδη στο τραπέζι η πρόταση της αλλαγής των καυστήρων από φυσικό αέριο σε καυστήρες πετρελαίου, κάτι το οποίο είναι εντελώς απίθανο και ανεδαφικά και φυσικά πολύ κοστοβόρο, δημιουργείται πρόβλημα, γιατί πάρα πολλές είναι καινούργιες πολυκατοικίες και οικοδομές στην Ελλάδα που πλέον έχουν μόνο τον καυστήρα του φυσικού αερίου. Οπότε κάτι τέτοιο δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να πραγματοποιηθεί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι διατήρηση σκέφτεται η κυβέρνηση αναφορικά με τα καυσόξυλα και με τα πέλετ. Ήδη ένας τόνος ξύλων πωλείται προς 150 ευρώ. Μάλιστα. Πέρυσι ήταν στα 120. Αυτό θα ρωτούσα. Ήταν στα 120. Υπάρχει μια αύξηση, σημαντική αύξηση και εδώ. Είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν φτάνει ένας τόνος, έτσι. Ο χειμώνας στην Ελλάδα, ο βαρύς χειμώνας είναι Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φλεβάριο. Πολλές φορές και Μάρτι. Κάτι που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο δεν καίει ένα σπιτικό έναν τόνο. Χρειάζεται αρκετά παραπάνω.
για να ζεστάνει ένα σπίτι που έχει μόνο μια ξυλόσωμπα ή ένα τζάκι. Ακριβώς. Μπροστά μας είναι όλα αυτά και θα τα δούμε πολύ πολύ σύντομα. Για την ώρα μας αρέσει που έχει ζέστη, απολαμβάνουμε μπανάκια και θάλασσες. Ναι, και ζεσταίνει. Το κοκαλάκι μας, ακόμα είναι ζεστό. Μια χαρά το ζεσταίνει ο ήλιος. Είμαστε καλά, χαιρόμαστε τον ήλιο και εντάξει, με τη βοήθεια του Θεού πάμε παρακάτω. Μέρα με τη μέρα πλέον. Μέρα με τη μέρα. Αυτό είναι. Μέρα με τη μέρα αντιμετωπίζουμε ό,τι έρχεται. Και συνεχίζουμε. Αλλά το θέμα, ένας από τους τελευταίους μύθους του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου, μας αποχαιρέτησε χθες ο λόγος για την σπουδαία ηθοποιό, την Ειρήνη Παπά, την Ελληνίδα Καριάτιδα, την 13η Ελληνίδα Θεά, έτσι την χαρακτήριζαν οι κριτικές και οι σκηνοθέτες και όλοι οι συνεργάτες, οι μεγάλοι ηθοποιοί ναι. που πέρασαν από τη διαδρομή. Το αναφέραμε και εμείς προηγουμένως και είχα αναφέρει επίσης για αυτή ακριβώς τη συνάντηση. Χαίρομαι και ευχαριστώ, συνάδελφοι, για αυτή τη φωτογραφία. Για την συνάντηση που είχε με τη Βασίλισσα. Το κοινό, είπαμε ότι είναι ότι γεννήθηκαν και οι δύο το 1926, άρα η ίδια ηλικία θανάτου, με κάποιες μέρες διαφορά. Η φωτογραφία εδώ. Την έστειλα επίτηδες στους συναδέλφους. Α, εσύ την έστειλες. Μπράβο, Βρέβη μου. Το έλεγα προηγουμένως και δεν θυμόμουν κιόλα τη χρονολογία που βρέθηκαν. Γιατί πότε... είναι από. Ακριβώς. Είναι. Η φωτογραφία είναι από το 1961. Μπράβο, από ναι. την ταινία, την παρουσίαση, την πρεμιέρα της ταινίας Τα κανόνια του Ναβαρόνε. Που η Βασίλισσα η ίδια δίνει συγχαρητήρια στην Ειρήνη Παπά και στους συντελεστές του συγκεκριμένου συγκλονιστικού κινηματογραφικού αριστουργήματος, γιατί η Ειρήνη Παπά έγινε πολύ γνωστή από τις πολύ μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Σου θυμίζω το Ζομπά με τον Άντωνι Κουίν, Βέβαια. Που συγκλώνησε με την ερμηνεία της. Βέβαια. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, Βρέβη μου. Το έλεγα προηγουμένως και δεν είχαμε τη φωτογραφία και χαίρομαι που έχουμε τώρα τη φωτογραφία. Τη συνάντηση αυτή των δύο... γυναικών. Το 1961, φαίνεται, όπως μας είπες. Το 1961 και φαίνεται η διακριτικότητα και η πραγματικά ψεγάδια στη ομορφιά της Ειρήνης Παπά σε αυτή την συνάντηση των λίγων λεπτών που δύο γυναίκες, δύο μύθοι έτσι και οι δύο μύθοι που έφυγαν σχεδόν την ίδια χρονική στιγμή πώς σκεφτιούνται στα μάτια. Γι' αυτό, αυτό ήθελα να δείξω με αυτή τη φωτογραφία και χαίρομαι ακριβώς γι' αυτό που λες. Η Ειρήνη Παπά ήταν μία από τις ωραιότερες και αξιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Είχε αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια στο χωριό της, στο μικρό χωριό της, έξω από την Κόρινθο, εκεί που πέρασε τα τελευταία της χρόνια. Αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας με Αλτσχάιμερ, αλλά ακριβώς. Η ίδια ήταν ιδιαίτερα περήφανη πάντοτε. Ποτέ κανείς δεν ήξερε περισσότερα για την προσωπική της ζωή και μάλιστα το μόνο που ίδια ήθελε να δώσει στη δημοσιότητα πριν από λίγα χρόνια, το 2004, αν δεν κάνω λάθος, είπε μόνη της για εκείνη την θυελώδη σχέση που είχε με τον Μάρλον Μπράντο. Το μεγάλο της πάθος. Που είχε γνωρίσει. Μπράβο. Τον μεγάλο αυτόν ηθοποιό και τον κούκλο του κινηματογράφου. Είχαν γνωριστεί το 1954 στα γυρίσματα ταινίας. Λάτρευε με πάθος η Ειρήνη Παπά, είπε τον Μάρλον Μπράντο. Ήταν ο μοναδικός άνδρας που αγάπησα τόσο πολύ στη ζωή μου. Μάλιστα, καλό παράδεισο. Ναι. Καλό παράδεισο, ακριβώς. Και μαζί με την Ειρήνη Παπά σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτός ο μεγάλος κύκλος των μυθικών Ελλήνων ηθοποιών. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και έχουμε θεματάκι. Έχουμε ένα τελευταίο θεματάκι ένα που τελευταίο είναι πολύ σύντομο γιατί πρέπει να σου πω ότι ολοκληρώθηκε η διαδρομή της επίσημης αγαπημένης της Εθνικής Ελλάδας. Στο μπάσκετ, δυστυχώς δεν καταφέραμε να περάσουμε στους πρώιμοι τελικούς. Η Γερμανία μας έκοψε τη φόρα. Αυτό όμως που έχει σημασία και αυτό που έμεινε σε όλους. Εδώ είναι τα αδέλφια Ανετοκούμπο, έτσι, ο Θανάσης και ο Κώστας. Ναι, τους βλέπουμε. Τους βλέπουμε, τους καμαρώνουμε. Οι οποίοι πραγματικά συγκινήθηκαν πολύ, τα δάκρυά τους συγκίνησαν όλους εμάς. Και δεν έχει σημασία να πούμε και να κρίνουμε πόσο καλό αγωνιστικά ήταν ή δεν ήταν. Είναι μια
ομάδα με δυνατά νέα παιδιά, τα οποία τίμησαν τα εθνόσημα που φορούν στο στήθος τους. Μας συγκλώνει στη στιγμή που έκλαιγαν τα αδέλφια Νετοκούμπο την ώρα που ακουγόταν ο ελληνικός ύμνος. Η ατάκα του Θανάση Νετοκούμπο που λέει «Μαμά, μην ανησυχείς, δεν κλαίω, χτίζουμε κάτι καλό, θα τα καταφέρουμε». Και φυσικά η αγάπη που έχουν τα 12 αυτά νέα παιδιά για το ελληνικό μπάσκετ. Και κατάφεραν όλους εμάς να μας έχουν στους δέκτες και να τους χειροκροτούμε και να τους δίνουμε συγχαρητήρια. Αυτό μετράει. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε ως αποτέλεσμα. Μπράβο, Εύη μου. Μπράβο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που τα είπες. Μπράβο. Δεν έχω τίποτα να πω. Τίποτα περισσότερο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Πώς θα περάσεις το Σαββατοκυριακό σου? Ελπίδα να μας πούνε αλήθεια, λέω να πάω στη θάλασσα, λέω να το εκμεταλλευτώ λίγο, να μαυρίσω λίγο, να διαβάσω κανένα βιβλιαράκι παραπάνω, τέτοια πράγματα. Μπράβο, να ξεκουραστείς, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες, να αλλάξεις εικόνες. Να σε καλά, Εύη μου, να περάσεις όμορφα. Και εσύ φιλάκια πολλά, όμορφη μέρα, καλημέρα. Στην αγάπη μας, την αγάπη μας. Την αγάπη μου, φιλάκια, καλημέρα, γεια, γεια. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στα παιδιά μου, στον Παναγιώτη.